Πότε δημιουργήθηκε το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο Αλληλεγγύης Αθήνας και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε? Δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2012. Αποφασίστηκε στο συντονιστικό της Ανοιχτής Πόλης, της παράταξης στο Δήμο, και με προσωπική επιλογή της Ελένης Πορτάλιου να γίνει. Που ήταν επικεφαλής του. Που τότε ήταν επικεφαλής βεβαίως της Ανοιχτής Πόλης, να γίνει ένα κοινωνικό ιατρείο το οποίο θα είχε σκοπό να περιθάλψει ανασφάλιση στους συμπολίτες μας, Έλληνες και μετανάστες ή πρόσφυγες. Αυτό καταρχήν, δηλαδή έτσι ξεκινήσαμε. Σε ένα μικρό τριάρι διαμέρισμα στην Οδό Κάνιγκος, μετά απλωθήκαμε, πήγαμε και στον τρίτο όροφο και τώρα, 2 χρόνια ακριβώς μετά, έχουμε έρθει εδώ στη Μυκτίνου 2 σε ένα μεγάλο διαμέρισμα ενιαίο. Θα ήθελα να μας πείτε πώς ακριβώς λειτουργείτε, μιας και ξέρουμε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρετε είναι δωρεάν. Καταρχήν είμαστε όλοι εθελοντές. Γιατροί, γραμματείες. Δεν πληρώνεται κανείς. Εννοείται, δεν πληρώνεται κανείς. Γι' αυτό και είναι. Έτσι έγινε η δημιουργία του φαρμακείου. Έχουμε κάποιες. Καταρχήν τα φάρμακα έρχονται όλα, δεν αγοράζουμε φάρμακα εμείς. Παρά μόνο αν έρχονται. Είναι τα οικιακά φάρμακα. Είτε επειδή πέθανε κάποιος και έρχονται σε μεγάλες ποσότητες, είτε ο καθένας ό,τι έχει. Αν δει ότι κάτι του περισσεύει και δεν έχει λήξει, το φέρνει. Έτσι έχουμε ένα φαρμακείο πλήρες, μπορώ να πω. Ακόμα και ινσουλίνες έχουμε. Το μόνο έξοδο που έχουμε είναι τα οδοντιατρικά αναλώσιμα. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε χρήματα, τα οποία μαζεύουμε. Έχουμε κουπόνια, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις που μαζεύουμε χρήματα και κυρίως έρχονται χρήματα από το εξωτερικό. Δηλαδή, από το εξωτερικό τι εννοείτε? Εννοούμε ότι είναι συγκεκριμένα δύο δομές συλλογικότητες μάλλον αλληλεγγύης. Η μία είναι στη Γαλλία, στη Λορένη, που μας στέλνει κάθε μήνα ένα ποσό και επίσης άλλο ένα ποσό στέλνουν από τη Γερμανία, μια άλλη οργάνωση. Αυτοί μας έχουν στείλει επίσης και τα δύο μηχανήματα που έχουμε για τους υπέρηχους. Με αυτά τα χρήματα καλύπτουμε το ενίκιο μας και τους λογαριασμούς, τα τρέχοντα, και επίσης αγοράζουμε, εφόσον περισσέψει κάτι, φάρμακα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα βρούμε, όπως ινσουλίνες, διαβητολογικά μάλλον τέτοια. Αυτές οι δομές από το εξωτερικό που σας ενισχύουν, πώς δικτυωθήκατε? Κοίταξε, οπωσδήποτε μέσω της αλληλεγγύης για όλους. Έτσι έγινε η δικτύωση. Η πρώτη ήταν μάλιστα με τα αγγλέζικα συνδικάτα που είχαν έρθει τον Ιούλιο του 2013 και μας είχαν φέρει ένα πρώτο ποσό που μπορέσαμε να καλύψουμε εκείνες τις πρώτες ανάγκες. Γιατί δεν ξεκινήσαμε και με ευκολίες, δεν υπήρχαν χρήματα, ας πούμε, από την Ανοιχτή Πόλη. Και έτσι μπορέσαμε και προχωρήσαμε. Μετά έγιναν διάφορες δωρές εις μνήμην. Μάλιστα τα ευχαριστήρια κάνουμε στην Αυγή κάθε φορά, γιατί είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά που μαζεύονται έτσι στη μνήμη ανθρώπων που φεύγουν και που τα δίνουν αντιστεφάνω, ας πούμε, στο κοινωνικό ιατρείο. Αυτά είναι λίγο πολύ τα έσοδά μας, έτσι. Τώρα κάποια στατιστικά στοιχεία θα θέλαμε, δηλαδή πόσοι έχουν περάσει από το ιατρείο, πόσους ανθρώπους γενικώς εξυπηρετείτε? Λοιπόν, για να μην κάνω λάθος, συνολικά τα 2 χρόνια έχουν περάσει 6.204 άτομα από το Φεβρουάριο του 2013, γιατί ξεκίνησε το 2012, αλλά αρχίσαμε να λειτουργούμε το Φεβρουάριο του 2013. Οι οδοντίατροι, ας πούμε, έχουν περιθάλψει 2.637 ανθρώπους από τον Απρίλιο του 2013. Να σημειώσω εδώ ότι οι οδοντίατροι δεν δέχονται μόνο ανασφάλιστους, αλλά και ασφαλισμένους, γιατί δεν υπάρχει οδοντιατρική κάλυψη πια ούτε για τους ασφαλισμένους. Το ίδιο γίνεται και με τους ψυχολόγους. Δεν λέμε, ενώ οι άλλες ειδικότητες προσπαθούμε να είναι ανασφάλιστοι, σε ψυχολόγους και οδοντίατρους έρχονται όλοι. Και εννοείται και ασφαλισμένοι, γιατί. Ναι, ασφαλισμένοι, αλλά τι λέει, ασφαλισμένοι, ΟΓΑ, ξέρεις αυτό. Αυτά τα ταμεία τα οποία ουσιαστικά πια δεν παρέχουν την περίθαλψη που πρέπει. Επίσης, να σου πω, το φαρμακείο το οποίο ξεκίνησε το 2014 να λειτουργεί κανονικά, έχει δώσει σε 1.538 άτομα φάρμακα. Λειτουργεί 2 φορές τη βδομάδα, από 1-2 ώρο, και συνήθως έρχονται
από 45 μέχρι 55 ασθενείς μέσα σε ένα δίωρο. Να ρωτήσω κάτι, η σύνθεση των ασθενών, δηλαδή αλλοδαπή, μισό-μισό ακριβώς. Α, είναι ακριβώς μισό-μισό. Μισό-μισό ακριβώς, ναι. Έχουμε περίπου, δεν έχουμε πολλά στοιχεία γιατί αργήσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την καταγραφή. Οι μετανάστες, ας πούμε, προέρχονται από 62 χώρες. Στη συντριπτική πλειοψηφία έχουν γεννηθεί εδώ, αλλά έρχονται και... δεν έχουν γεννηθεί εδώ, συγγνώμη, αλλά έρχονται και παιδάκια τα οποία είναι γεννημένα εδώ, στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι από τις βαλκανικές χώρες. Έχουμε πολιτικούς πρόσφυγες ή που έχουν κάνει αίτηση ασύλου, τέλος πάντων, από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, την Αίγυπτο και κάποιες χώρες της Κεντρικής Αφρικής. Και είναι περίπου η μισή από όσους επισκέπτονται το ιατρείο, λέτε. Ρώτησο, εντάξει, κάποιος ασθενής έχει μία επίγουσα ανάγκη για τις εσάς. Υπάρχουν όμως, θα υπάρχουν σίγουρα μάλλον, ασθενείς οι οποίοι θα θέλουν μία μακροπρόθεσμη φροντίδα. Σε αυτό πώς μπορείτε να το καλύψετε εσείς? Αν κάτι μπορεί να το... να τον παρακολουθεί, ας πούμε, ο ενδοκρινολόγος, θα έρθει πολλές φορές στον ενδοκρινολόγο να του αλλάξει τα φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ή να τον δει ο αγιοχειρουργός, ο οποίος σημειωτέων κάνει μικρές επεμβάσεις εδώ. Και, ας πούμε, τα ράματα θα πρέπει να βγούνε, να αλλαχτούν οι επίδεσμοι, όλο αυτό το κάνει. Γίνεται η βιοψία επίσης δωρεάν σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο, το οποίο μας κάνει δωρεάν αυτή τη δουλειά. Τώρα, όσοι χρειάζονται εξετάσεις, ας πούμε, ακτινογραφίες, αξονικές, αυτά προσπαθούμε μέσω αλληλέγγυων γιατρών σε κάποια δημόσια νοσοκομεία να στέλνουμε εκεί τους ανθρώπους, αλλά βέβαια δεν μπορεί να γίνει σε μεγάλο βαθμό αυτό. Πώς οι εθελοντές δουλεύουν γύρω από το ιατρείο? Κοίταξε, οι γιατροί είναι περίπου 22. Καλύπτουν όλες τις ειδικότητες? Καλύπτουν τις περισσότερες ειδικότητες. Οι περισσότεροι είναι νοσοκομιακοί, έρχονται εδώ αφού τελειώσουν το απόγευμα τη δουλειά τους στο νοσοκομείο. Έχουμε 10 εξωτερικούς γιατρούς, κυρίως είναι καρδιολόγοι και μία ειδική γυναικολόγος για δύσκολες περιπτώσεις, στους οποίους στέλνουμε όταν χρειάζεται, ας πούμε, να γίνουν περισσότερες εξετάσεις. Αν και τώρα θα έχουμε έναν υπέρηχο, μας στέλνουν από το Μόναχο έναν υπέρηχο καρδιάς, οπότε θα είμαστε πιο πλήρεις. Και τα μέλη της γραμματείας είναι 38. Δύο φαρμακοποιοί, δηλαδή καταρχήν υπάρχουν 4 ψυχίατροι, 6 ψυχολόγοι, είναι ομάδα ψυχολόγων, ο αγκιοχειρουργός, αιματολόγος, δερματολόγος, ενδοκρινολόγος, 2 πνευμονολόγοι, ο παθολόγος, 2 οριλά, γυναικολόγος και καρδιολόγος. Κλείνοντας, να σας ρωτήσω ποιες είναι οι πιο επίγουσες ανάγκες σας, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Οι επίγουσες ανάγκες είναι τα φάρμακα και κυρίως φάρμακα που έχουν σχέση με τον διαβήτη, ενδοκρινολογικά δηλαδή, αντιβιώσεις φυσικά και παιδικά σιρόπια, γιατί τώρα ξεκινάει και η περίοδος με τις ιώσεις και θα είναι απαραίτητα. Αυτά είναι κυρίως που μας ενδιαφέρουν, γιατί από τα άλλα έχουμε σε μεγάλες ποσότητες.